Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ζητήσω καταρχήν από τον Υπουργό να διορθώσει αυτό που είπε χθες για τον Δήμο της Πάτρας, γιατί για τα ποσά που δεν έχουν γραφεί στο προϋπολογισμό για την καταβολή δουλευμένων σε εργαζόμενους. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτό που ζητούσε ήταν για τις αποφάσεις των δικαστηρίων που δικαίωσαν εργαζόμενους σε προγράμματα του ΑΕΔ και υποχρέωσαν το Δήμο σε καταβολή αυτών των ποσών. Αυτό θα έπρεπε να καλυφθεί είτε από τον ΟΕΔ είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή ήταν η απέτηση του Δήμου. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να πω εξ αρχής είναι ότι λάβαμε τώρα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης μία ομόφωνη απόφαση, ψήφισμα δηλαδή, που θα έχει αποσταλεί και στο Υπουργείο Εσωτερικών για την επαναφορά σε ισχύ των άρθρων 11 και 13 του νόμου 4178 του 2013 για τους οικιστές εκτός σχεδίου πόλης των Δήμων Ηρακλείου και της Κρήτης. Και θέλουμε να μας πείτε αν θα γίνει αποδεκτή αυτή η απέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κρήτης που καλύπτει ανάγκες μεγάλου αριθμού δημοτών της περιφέρειας. Τώρα για το νομοσχέδιο. Στις ρυθμίσεις του πρώτου μέρους ήδη είπαμε και στην πρώτη συζήτηση ότι δεν θα ψηφίσουμε, γιατί ακριβώς αυτές οι επεκτάσεις, οι αναγκαίες συντηρήσεις, όπως είπαμε, δεν θα είχαμε αντίρρηση, όμως οι ρυθμίσεις αφορούν, όπως είπε, ιδίως την αποτελεσματική υποστήριξη αυτού του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού προς τη μόρφωση της Ελλάδας προς το κεκτημένο Σέγγεν και την πλήρη εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Το κεκτημένο Σέγγεν, βέβαια, που αναφέρεται δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του μηχανισμού φακελώματος καθώς και του συντονισμού των νευρονησιακών και εθνικών κατασταλτικών μηχανισμών από τα νέα αστυνομικά σώματα για τις νέες μέθοδοι καταστολής. Για το ρυθμίσεις του άρθρου του δεύτερου μέρους, οι οποίες παρουσιάζονται σαν ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε και στην πρωτολογία μας ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση και τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στους Δήμους. Και να είπα και χθες ότι ένα παράδειγμα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού, ένα παράδειγμα του Δήμου της Πάτρας, που από το 20 μέχρι το 25 ζήτησε συνολικά 217 προσλήψεις, εγκρίθηκαν οι 17 και έχουν γίνει μέχρι τώρα οι 3. Άρα λοιπόν, χωρίς και αυτό γιατί υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις. Άρα χωρίς την αναγκαία προσλήψεις δεν μπορεί να υπάρχει ενίσχυση των Δήμων. Αντίθετα, βλέπουμε ότι ο δραστικός περιορισμός χρηματοδότησης, η υποστελέχωση, η ένταση της φοροϋποδρομής, η συρρήκνωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, η ανταποδοτικότητα παντού, η γενικευμένη, η ιδιωτικοποίηση σε πρόνοια υγεία παιδεία, οι συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα για έργα και υποδομές, η ανατροπή εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, η αποδυνάμωση των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών από μόνιμο προσωπικό είναι αυτές οι πολιτικές που συνεχίζουν να υλοποιούνται. Αυτά συνοπτικά για τα αποτελέσματα των αναδιαρθρώσεων και μεταρρυθμίσεων και τις συνέπειες στο λαό. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με το άρθρο 15 που μετατρέπεται τη χορήγηση γάλακτος σε επίδομα 300 ευρώ το χρόνο. Στην πρώτη συνεδρίαση είπαμε ότι ο στόχος σας είναι η μείωση του κόστους από τη διαδικασία της διάθεσης του γάλακτος, όπως επιβεβαιώθηκε και από την τοποθέτηση του Υπουργού. Υποβαθμίζεται, κύριε Υπουργέ, την έννοια της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Μετατρέπεται την προληπτική ιατρική σε ατομική υπόθεση. Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας είναι αναγκαίες παροχές σε είδος ακριβώς για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη. Χρειάζεται να αποσύρεται το άρθρο και να εξεταστεί η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκειμένου να παραχωρείται το γάλα ως αντίδοτο στους παράγοντες που προσβάλλουν την υγεία των εργαζομένων από την εκτέλεση της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Δεν μπορεί, επειδή υπάρχουν προβλήματα, να καταργήσετε ουσιαστικά αυτό το μέσο τιμικής προστασίας. Διαφωνούμε με το άρθρο 16 που διευκολύνει την πρόσληψη εργαζομένων ορισμένου χρόνου ξεπερνώντας τα ζητήματα των μη εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
Με αυτή τη ρύθμιση ισχυροποιείται το πλαίσιο εραστικών μορφών εργασίας ενάντια στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και δεν αντιμετωπίζεται η υποστελέχωση των Δήμων. Και εμείς βέβαια ζητάμε να ικανοποιήσει τα αιτήματα για αναγκαίες προσλήψεις. Με το άρθρο 17 δίνεται μεγαλύτερη ευχέρεια στην κυβέρνηση να καθορίζει το σκοπό της εκπαίδευσης των δημοτικών αστυνομικών, την ποιότητα και τη διάρκεια της, αφού οι αποφάσεις δεν υπόκειται ούτε στον τυπικό έλεγχο νομιμότητας από το ΣΤΕ που έχουν τα πρωτικά διατάγματα. Στο κεφάλαιο 1 και στο κεφάλαιο Γ του δεύτερου μέρους για τις περιφέρειες, συστήνεται Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων. Είναι ένα ακόμα συμβουλευτικό όργανο, αυτή τη φορά υπό την απόλυτη ευχέρεια του Περιφερειάρχη, που θα κρίνει την επιστημονική επάρκεια κάθε πρότασης και με ισότιμη τη συμμετοχή και ΜΚΟ και πάντως, όπως αναφέρεται, την υποβολή προτάσεων, νομοθετικών παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των στόχων και δράσεων και μεθόδων επίτευξης αυτών, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες. Ποια είναι η ενωσιακή νομοθεσία? Η λογική του κόστους και του ωφέλους που έχει οδηγήσει σε τραγωδίες από τη μία εκτέλεση αναγκαίων έργων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του λαού. Το άρθρο 24 για τη μεταφορά των μαθητών δεν λύνει το πρόβλημα. Η λύση, όπως υπόθηκε χθες στους φορείς, βρίσκεται στην πρόταση για δημιουργία δημόσιου φορέα αναπεριφέρεια με αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψεις οδηγών, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για τη μεταφορά των μαθητών που εντάσσονται στο σύστημα αυτό χωρίς τον ασφαλιστικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων, όπως είναι οι εκδρομές των παιδιών, επισκέψεις χώρους πολιτισμού, άθλησης και άλλα. Το κόστος θα είναι πιο μικρό από ό,τι είναι σήμερα. Και οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, λόγω και του τουρισμού και της επιλογής των κατόχων των λεωφορείων να μισθώνουν τα οχήματα με περισσότερη, με μεγαλύτερη τιμή. Το κεφάλαιο Δέλτα. Για το άρθρο 25 για τη ρύθμιση οφειλών προς Δήμους. Έχουμε επιφύλαξη, θα είμαστε με το παρόν, γιατί φαίνεται μια εξίσωση των αυτοπασχολουμένων με τις ΑΕ. Είμαστε αντίθετοι με το άρθρο 32 για την ηλεκτρονική κατάσχεση. Οδηγείται στις λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούν λόγω των ανατροπών που έχουν φέρει οι πολιτικές σας στη ζωή τους να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή οφειλών μπροστά σε ηλεκτρονικές κατασχέσεις με όποιων καταθέσεων έχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο άρθρο 34 αφορά την αδειοδότηση και λειτουργία των παιδικών και τηλεφωνικών σταθμών των Δήμων. Με τις ρυθμίσεις αυτές, κύριε Υπουργέ, νομοποιείται την κτηριακή κατάσταση και λειτουργία με όρους παλιότερων προδιαγραφών. Οι τροποποιήσεις δυστυχώς δεν γίνονται με γνώμονα την ασφαλή αναβαθμισμένη παιδαγωγική πράξη και κτηριακή υποδομή που να την υπηρετεί. Είναι ανάγκη να εξυγχρονιστούν οι όροι λειτουργίας των ρεφικών παιδικών σταθμών και να εξαλείφονται οι όποιοι κίνδυνοι για τα παιδιά. Στο άρθρο 38 για την αύξηση αποδόσεων των ΚΑΠ. Η υποχρεωματικότητα των Δήμων δεν αντιμετωπίζεται με 53 εκατομμύρια επιπλέον στο ανώτατο ποσό των ΚΑΠ, δηλαδή από 3,788 δις ευρώ σε 3,841 δις ευρώ. Αυτό δεν είναι ούτε ένα 10% από τους θεσμοχρετισμένους πόρους που προβλέπονται για τους Δήμους. Η αύξηση των 108 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες, δεν αντιμετωπίζουν την οικονομική ασφυξία των Δήμων. Το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ είναι ποσά των ΟΤΑ που παρακριτείται από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ και τηρείται στο Ταμείο Παρακριτικών και Δανείων. Τα άρθρα 39 και 40 προβλέπουν ρυθμίσεις για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σε συνέχεια του Καποδίστρια, του Κελικάτ και του Κλισθένη.
θεσμικό πλαίσιο που θα προσαρμόσει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των οργάνων των ΟΤΑ στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριο άξονα τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης. Με το άρθρο 41 προβλέπει ρυθμίσεις για πίσωση συλλογής στοιχείων στον κόπο παρακολούθησης επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε ψηφίσει κατά στη δημιουργία κόμβου παρακολούθησης, ακριβώς γιατί ο στόχος των στοχευμένων πολιτικών της παρακολούθησης της αξιολόγησης και συλλογής στοιχείων είναι η υλοποίηση όλων αυτών των αντιδραστικών αναδιαθέσεων που έχουν περάσει για την τοπική διοίκηση. Στο τρίτο μέρος, στο άρθρο 46, συμφωνούμε με την ουσία του άρθρου να μπορούν να παρήσουν τα φυλοζωικά σωματεία ως πολιτική αγωγή σε δίκες για κακουργήματα κατά ζώων. Διαφωνούμε με αυτό που είπε ο πρόεδρος στη σχέδια. Ωστόσο, το άρθρο εξακολουθεί να είναι γενικόλογο και ασαφές για το ποιος μπορεί να παρεμβαίνει κάθε φορά και σε ποια υπόθεση. Εκεί είναι η αντίρρησή μας, γι' αυτό και τοποθετούμαστε με το παρόν. Στο άρθρο 48, η υποχρεωτική στήρωση των ζώων είναι ένα μέτρο αντιεπιστημονικό. Το έχουν καταγγείλει ως τέτοιο όλοι οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς, όπως ακούσαμε και εχθές, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος. Εμείς γι' αυτό το λόγο έχουμε καταψηφίσει το μέτρο κατά την ψήφιση του νόμου και γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε οποιαδήποτε ρύθμιση προβλέπει το σχετικό πρόστιμο. Ζητάμε να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα και τα πρόστιμα. Για το άρθρο 49, η παράταση ώστε να ξεκινήσει από μία 7/25 επιβολή προστίμων για τη μη λήψη γεννητικού υλικού στα δεσπεζόμενα ζώα συντροφιάς δίνεται γιατί μπλόκαραν την εφαρμογή του νόμου σας οι κτηνίατροι συμμετέχοντας στην απεργία που είχε κηρύξει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος ενάντια στο νόμο της υποχρεωτικής στήρωσης και στο χαράτσιμο του κόσμου που διαθέτει ένα ζώο συντροφιάς. Το λέμε αυτό για να γίνει γνωστό. Παρά τη μείωση, η συνολική επιβάρηση φτάνει τα 120 ευρώ, που είναι πολύ μεγάλη για μια λαϊκή οικογένεια που έχει ένα ζώο. Γι' αυτόν τον λόγο καταψηφίζουμε τη διάταξη, γιατί εξακολουθεί να χαλατσώνει τον κόσμο. Συμφωνούμε με την απαλλαγή των κτηνοτρόφων που υπήρχε και στον αρχικό νόμο και ήταν δική μας πρόταση κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όμως εδώ θέλουμε να πούμε ότι τελικά εξακολουθούν να επιβαρύνονται και οι κτηνοτρόφοι, γιατί πρέπει να πληρώσουν τον ιδιώτη κτηνίατρο για να πάρει τα δείγματα. Γιατί έχετε διαλύσει τα κρατικά αγροτικά κτηνιατρία που υπήρχαν στην Ήπεθρο και μπορούσαν οι κτηνοτρόφοι να έχουν ένα επιστημονικό στήριγμα. Κύριε Υπουργέ, η πανόλη ευλογιά, ο καταλογικός πυρετός που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλία, στη Λοκρίδα, στον Εύρο, στις Έλλες και σε άλλες περιοχές, σας οδήγησε να προχωρήσετε σε επιστράτευση κτηνίατρων από όλη την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αποδεικνύεται η αναγκαιότητα επανίδρυσης των κρατικών αγροτικών κτηνιατριών. Εδώ θέλαμε να αναφερθούμε και σε ένα ζήτημα όσον αφορά το θέμα των αθρώων και ανεξαίρετων εισαγωγών για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων που οδηγεί σε διασπορά ασθενειών με κατάληξη να θανατώνεται το βιό των κτηνοτρόφων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποζημιώση που ανακοινώσατε για τη Λοκρίδα, για παράδειγμα, ήταν 90 ευρώ για κάθε πρόβατο, όταν ένα παραγωγικό ζώο έχει πάνω από 300 ευρώ. Άρα λοιπόν είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και από αυτά που έχουν χάσει οι κτηνοτρόφοι. Η πρόκειται για κοροϊδία, όπως ήδη λένε. Η ασφαλιστή και φορολογική ενημερότητα ως προϋπόθεση καταβολής καταργήθηκε κάτω από την αντίδρασή τους. Υποσχεθήκατε 250 ευρώ το ανώτερο για τις προβατίνες. Θα τα πάρουν και οι κτηνοτρόφοι της Λοκρίδας, που αποζημιώθηκαν με 90 ευρώ. Λέω τώρα, δεν είναι δικό σας θέμα, αλλά επειδή είναι το ζήτημα εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο που αφορά τους κτηνιάτρους. Το άρθρο 57. Διαφωνούμε και ζητάμε την απόσυρση της ρύθμισης. Δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμισης και δευτεροβάθμισης εκπαίδευσης με την εξαίρεσή τους από το νέο σύστημα της κινητικότητας. Βέβαια, η λύση είναι οι προσλήψεις, όπως λένε, του αναγκαίου προσωπικού. Το άρθρο 59. Το άρθρο 58, μάλλον πριν, όσον αφορά το θέμα των εκλογικών καταλόγων. Υπάρχει μια σοβαρή παράληψη, κύριε Υπουργέ, που τη συζήτησα πριν να αρχίσουμε, στο άρθρο 58, που μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αν δεν διορθωθεί.
ενώ παρατηρείται το διάστημα μέσα στο οποίο θα υπάρχει η σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΠΕΣ της ένδειξης του υποψηφίου προς διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρους μέχρι 31 Δεκάτου 2024, δεν παρατείνεται αντίστοιχα μέχρι την ίδια ημερομηνία η προθεσμία μέσα στην οποία ο εν λόγω εκλογέας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση μη διαγραφής του. Παραμένει δηλαδή μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Ούτε και η ημερομηνία αντίστοιχα της διαγραφής των πιο πάνω εκλογιών από τους εκλογικούς καταλόγους παραμένει 1η-1η του 2024, ενώ θα έπρεπε η ημερομηνία να είναι 1η-1η του 2025. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Όσον αφορά το άρθρο 59, η ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης Τρόμσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή των κατευθύνσεων του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει αλλαγές στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας σε συγκεκριμένα στο δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά και ακόμα εγείρουν κινδύνους, ιδίως για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων του εργαζόμενου λαού που βρίσκονται στα χέρια του κράτους και γενικά των δημόσιων φορέων. Τι κάνετε με τις νέες διατάξεις? Δεν απαιτείται πια η συνδρομή του εύλογου ενδιαφέροντος για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, ούτε ειδικό ένομο συμφέρον όταν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα που τηρούνται σε δημόσιες υπηρεσίες. Χωρίς προϋποθέσεις θα δίνεται πρόσβαση σε έγγραφα ακόμα και όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα πολιτών και για πλέον ευαίσθητα δεδομένα με ελάχιστες προϋποθέσεις και ακόμα με ανώνυμη αίτηση. Δηλαδή οποιοδήποτε ακόμα και ανώνυμα θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά έγγραφα και πληροφορίες ανεξάρτητα αν αφορούν πολίτες και περιέχουν προσωπικά τους δεδομένα και στοιχεία. Όλα αυτά στο όνομα της ενίσχυσης της διαφάνειας και του κράτους δικαίου. Στην πράξη θα μπορεί επομένως, παραδείγματος χάρη μια τράπεζα ή ένα φαν ή μια ασφαλιστική εταιρεία να αποκτά πολύ πιο εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούνται στο δημόσιο σύστημα για πελάτες της. Αντίστοιχα λύνεται τελείως στα χέρια ενός εργοδότη να αποκτά ανεμπόδιστα έγγραφα και στοιχεία προς αξιοποίηση σε βάρος εργαζομένων του. Βέβαια την ίδια ώρα εξειδικεύεται μια σειρά εκφράσεις του απορρίτου όπως το εμπορικό, τραπεζικό ή βιομηχανικό απόρριτο, το απόρριτο της εθνικής άμυνας ή της εξωτερικής πολιτικής που τα προφυλάσσει το σκόρι οφθαλμού γιατί καλύπτουν το κεφάλαιο και βέβαια το ίδιο το κράτος. Εάν ο στόχος τέτοιων ρυθμίσεων ήταν η ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα, γιατί αφήνεται ολόιδα όπως στην παλιά ρύθμιση την οικονομική επιβάρηση του απλού του εργαζόμενου λαού όταν ζητά πρόσβαση σε κάποια έγγραφα της διοίκησης, αλλά δεν παίρνεται μέτρα για δωρεάν τέτοια πρόσβαση? Γιατί αφαιρείται ακόμα και διατυπώσεις που μπορεί να βοηθούσαν τον κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη για την υπεξήγηση των ιατρικών εγγράφων από γιατρό και άλλα? Στην πραγματικότητα, η διαφάνεια που προωθείτε, κύριε Υπουργέ, είναι να είναι διαφανείς και ορθάνηθες οι πόρτες του δημοσίου, του κράτους, στα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν πρόσβαση σε στοιχεία για τους σκοπούς τους. Για τον εργαζόμενο λαό, το κράτος επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι είναι και ενισχύεται ως αδιαφανές και απροσπέλαστο, βαθιά εχθρικό, αξιοποιώντας μια σειρά δικλείδες για αυτό το σκοπό. Για το άρθρο 60, η διαδικασία των διαβατηρίων, ουσιαστικά εδώ τι κάνετε? Πρόκειται για διάταξη που προωθεί και διασφαλίζει περαιτέρω το ηλεκτρονικό φακέλωμα και με τα διαβατήρια. Και τέλος το άρθρο 61 για τους ειδικούς φορούς, για την περιμεσημερική αστυνομία δηλαδή, πως στην συλλογική αντίδραση των φοιτητών απέτυχε η κυβέρνηση να βάλει την αστυνομία μέσα στα πανεπιστημία και διαθέσει τους ειδικούς φορούς σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες για την άσκηση του γενικού καταστατικού έργου. Με τη νέα διάταξη θα δικαιούνται μετάθεση για τον τόπο συμφερόντων τους, εφόσον βέβαια υπάρχουν θέσεις και νέες και συμπληρώσουν τα απαραίτητα μόρια. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά εμένει ιδεολειπτικά και συνεχίζει στο ίδιο άρθρο να διατηρεί ως πρόβλεψη την πανεπιστημιακή αστυνομία και να μην την καταργεί. Ύστερα από όλα αυτά θα ψηφίσουμε κατά άρθρο στην ολομέλεια και για τα υπόλοιπα που δεν είπαμε για τη θέση μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.